Έξαι ο άσωσος όρθρος πολύ πολυφωτός, ποντοπορήσας αξένος, βάρθολο μέσο Προς την δύσην εισορροσήτων λείψανον σου, του γαριλίου της ζωής δαδουχήτας δωρεάς και σκότος πανδίων νόσων. Αυτή πανδωτή, προσκλήθη σουρανόθεν προσγνώσιν ερθεών την εν του δεσπό. Σιε ορακός πεπλήρωσε, ο θηρότητο φωτό πεπλήρωσε. Ωθεν του παύλου κοινό, θηγόρο γεγονό. Την κρήτη την πάσαν ψήφι. Την 25η του μηνό Αυγούστου, η επανακομιδή του ιερού λιψάνου του Αποστόλου Βαρθολομαίου τί του Αποστόλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης, Μινά Επιφανίου Γεναδίου και Ιωάννου Πατριαρχών Κωνσταντινούπόλεως, Ιωάννου Οσίου του Καρπαθίου, Ευλογίου Εδέσης και Πρωτογένου Καρών, Σάβα Μάρτυρος Βενεθάλων, Κωνσταντία Σωσία τη Ενπάφο. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομέος και η ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομέος μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο στην Αρμενία. Το τίμιο λείψανό του οι χριστιανοί το έβαλαν μέσα σε μία πέτρινη θήκη και το έκρυψαν στην Ουρβανούπολη. Επειδή όμως η θήκη θεράπευε πολλές ασθένειες, συνέρεαν σε αυτή πλήθη λαού. Γι' αυτό οι ειδωλολάτρες, όταν βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία, πέταξαν την θήκη στη θάλασσα, μαζί με άλλες τέσσερις θήκες μαρτύρων. Τότε έγινε κάτι το θαυμαστό. Η θήκη με το λείψανο του Αγίου Βαρθολομαίου συνοδεία των άλλων τεσσάρων θήκων, αφού πέρασαν τη μαύρη θάλασσα, τα στενά του Ελισπόντου, το Αιγαίο Πέλαγος και το Αδριατικό, έφτασαν αριστερά τη Σικελίας, στον νησί Πάρα, Έπειτα οι θήκε που συνόδευαν την θήκη του Αγίου Βαρθολομαίου πήγε η καθεμιά σε διαφορετικούς τόπους της Ιταλίας. Τότε λοιπόν ο Άγιος του Θεού αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο της Λιπάρας Αγάθωνα, ο οποίος αφού κατέβηκε στην παραλία και είδε την θήκη έμεινε εκστατικός. Με σεβασμό τότε συνόδευσαν την θήκη με το Άγιο Λείψανο, εκεί όπου θαυματουργικά υπέδειξε ο Απόστολος του Θεού και όπου κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός. Δίκαια, έτσι μπορεί να πει κανείς, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης Αυτού. Θαυμαστός είναι ο Θεός στις προστασίες που παρέχει στους Αγίους Του, που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Ο Άγιος Τίτος ο Απόστολος, επίσκοπος Γόρτινο της Κρήτης. Ο Τίτος ήταν Έλληνας στην καταγωγή και μάλιστα από τους πλέον διακεκριμένους όσον αφορά την μόρφωση και το γένος. Στην αρχή ήταν ειδωλολάτρης και έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο, με τον οποίον και συνεργάστηκε για την διάδοση του Ευαγγελίου. Ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στην δεύτερη άνοδό του στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν επιφορτίστηκε με την Αποστολή στην Κόρινθο για να δει από κοντά την κατάσταση της εκεί εκκλησίας. Όταν επέστρεψε, συνάντησε τον Απόστολο Παύλο στην Μακεδονία. Έπειτα μαζί του, περί το έτος 58 μετά Χριστόν, πήγαν στην Κρήτη, όπου ο Απόστολος Παύλος κατέστησε τον Τίτο επίσκοπο για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού και να εγκαταστήσει σε όλο τον νησί πρεσβυτέρους. Από την δεύτερη προ τη Μόθεον επιστολή μαθαίνουμε ότι ο Τίτο πήγε και στην Δαλματία, άγνωστο για ποιο σκοπό. Ο Παύλο έστειλε και την γνωστή προ Τίτον επιστολή, από την οποία μαθαίνουμε ότι ο Έλληνα μαθητή του τιτλοφορείται από αυτόν τέκνον του γνήσιον. Από την επιστολή αυτή επίσης μαθαίνουμε ότι ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες στην Κρήτη, τον Ζινά τον νομικό και τον περίφημο Απολό. Ο Τίτος εκοιμήθη στην Κρήτη εν ειρήνη περί το έτος 105 μετά Χριστόν.